Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και το ελληνικό χρηματιστήριο βλέπουμε να συνεχίζει θετικά στο 1,2 ο γενικός δείκτης πάνω. Βεβαίως βλέπουμε ότι ξανά έχουμε χάσει τις 1.000 μονάδες και ο τζίρος παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με τα επιχειρηματικά, παύλα, επενδυτικά. Έχουμε εδώ μαζί μας στο κεντρικό στούντιο του SBC την κυρία Μαριλένα Μανιουδάκη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του ομίλου BBAS. Κυρία Μανιουδάκη, να σας καλωσορίσουμε. Γεια σας και καλό μήνα εύχομαι. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα από όλες τις πλευρές να έχουμε και μια καλή χρονιά. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την εταιρεία σας, η οποία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα. Ασχολείστε, δραστηριοποιήστε στον κλάδο της ενέργειας και συγκεκριμένα στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για την εταιρεία σας, το πότε ιδρυθήκατε, με τι ασχολείστε περισσότερα, πού δραστηριοποιήστε. Ο όμιλος BBAS ΑΔΕ είναι ο κορυφαίος ενεργειακός όμιλος στο χώρο γενικότερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει πάνω από 350 φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποαδιοδότηση, πολλά έργα μικρά αιωλικά μεσαίας εμβέλειας και αυτά υποαδιοδότηση, καθώς επίσης και ναυαρχίδα του ομίλου μας είναι το πρόγραμμα Ήλιος Ελλάς 2, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα δημιουργηθεί στη χώρα μας, στην Αυλώνα Αττικής, σε έκταση 2.000 στρεμάτων και συνολική ισχύ 100 ΜΒ. Μάλιστα. Και η εταιρεία σας ακούστηκε περισσότερο με το συγκεκριμένο project. Να τονίσω αυτό το σημείο ότι πρόεδρος του ομίλου μας είναι ο κύριος Γιώργος Μπίμπας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης Φωτοβολταϊκών Ελλάδος. Είναι ένθερμος υποστηρικτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα όραμα του ομίλου μας είναι η ανάπτυξη ενεργειακή σε μέγιστο βαθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε στο συγκεκριμένο project, το Ήλιος Ελλάς, το οποίο παρουσιάζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως και επενδυτικό, γιατί θα μπορούσαν μέσα στο συγκεκριμένο project να επενδύσει κόσμος. Ακριβώς, με συγκεκριμένα ποσά. Θα ήθελα να μας πείτε τις λεπτομέρειες. Μέσω του προγράμματος Ήλιος Ελλάς 2 μπορεί κάποιος να επενδύσει παραδείγματος χάρη με το ποσό των 50.000 ευρώ και να εξασφαλίσει έσοδα άνω των 26.000 ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο για 25 ολόκληρα χρόνια βάσει συμβολέου που γίνεται με τη ΔΕΗ και με εγγυημένη τιμή 0,28 λεπτά. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς θα προχωρήσετε στην δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου, ναι, στο οποίο θα μπορέσουν να συμμετέχουν ως μέτοχοι ουσιαστικά, ως μεριδιούχοι, κάποιοι επενδυτές οι οποίοι στο θα θελήσουν. Στο σημείο αυτό, να σας πω ακριβώς το μοντέλο το οποίο λειτουργεί ο όμιλός μας, το 51% το βάζει ο όμιλος BBAS ΑΔΕ και το 49% το βάζουν οι επενδυτές μας. Μάλιστα. Αναλογικά, έτσι. Η χρηματοδότηση του 51% γίνεται από εσάς. Από εμάς, ναι. Με ίδια κεφάλαια του ομίλου. Με ίδια κεφάλαια του ομίλου, μάλιστα. Τι διαδικασία ακολουθείτε και ποιοι θα μπορούσαν να επενδύσουν στο πρόγραμμα αυτό? Μπορεί να επενδύσει οποιοδήποτε θέλει, ενήλικες φυσικά, ο οποίος μετατέχει το ποσό αυτό. Από 50.000 ευρώ. Από 50.000 ευρώ το φέρω ως παράδειγμα, από 100.000 ευρώ είναι η επένδυσή μας, η οποία μπορεί να μας φέρει ένα καθαρό κέρδος της τάξης των 48.000 ετησίως. Μάλιστα. Μεικτά πάνω από 52.000. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι ουσιαστικά θα επιφέρει αυτό αποτελέσματα σε εμάς. Σε πόσο χρονικό διάστημα, δηλαδή απόσβεση? Η απόσβεση του ποσού του οποίου έχουμε βάλει είναι περίπου στον 1 χρόνο και 9 μήνες. Μάλιστα, ακούγεται αρκετά ασφαλές. Ακούγεται σαν μια αρκετά ασφαλής επένδυση. Αλλά ας το θέσουμε το ερώτημα, γιατί κάποιος να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Πολύ σωστά. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο όμιλος BBAS ΑΔΕ, τα χρήματα όλων των επενδυτών βρίσκονται σε συγκεκριμένους λογαριασμούς, οι οποίοι ανοίγουν, δηλαδή θα εκταμιευτούν στο στάδιο υλοποίησης του έργου και αυτό ελέγχεται από το φορέα επενδύσεων της χώρας μας. Μάλιστα. Και εκτός από αυτό υπάρχουν και οι δικλείδες οι οποίες δίνονται μέσω των συμβάσεων που υπογράφονται με τον όμιλό μας, οι οποίες πιστεύω είναι σε μέγιστο βαθμό σοβαρές και σε μέγιστο βαθμό ασφαλείς. Και γιατί μεγέθους project μιλάμε, κύριε Μανιουδάκη? Είναι ένα project ισχύως 100 ΜΒ και συνολικής εκτίμησης κόστους 380 εκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία και πότε κάποιος θα μπορούσε να δηλώσει ότι θέλει να επενδύσει για το συγκεκριμένο... Οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει στο πρόγραμμα Ήλιος Ελλάς 2 θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε από την εκτίμησή μας ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει κλείσει. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι οποιοδήποτε το επιλέξει έχει και εξασφαλισμένα έσοδα ουσιαστικά και εξασφαλισμένες αποδόσεις λόγω της συμφωνίας που ήδη έχει γίνει με την ΔΕΗ. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να καλέσει στο SBC. Πραγματικά είναι μια ενδιαφέρουσα επένδυση η οποία γίνεται και βεβαίως γίνεται την καταλληλότερη στιγμή, έτσι που η Ελλάδα θέλει να βρεθεί σε μια αναπτυξιακή τροχιά, να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, κυρία Ροδοπούλου. Αυτό το οποίο θέλει ο Όμιλος Μπίμπα Σαββέ να κάνει είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι η ηλιοθερμία είναι μια νέα επανάσταση, είναι η νέα καθαρή βιομηχανία του αιώνα μας και πρέπει να καταλάβουμε ότι για να βγούμε από την κρίση και από αυτή την οικονομική μάστιγα η οποία πλήττει τους περισσότερους ανθρώπους, ότι πρέπει να κινηθούμε ενεργειακά. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό το οποίο το έχει η Ελλάδα και δεν το έχουν πολλές άλλες χώρες, ήλιο, και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η εκμετάλλευση η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από εμάς. Ακριβώς. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς μοχλούς που βοηθάνε στην ανάπτυξη του ενεργειακού της πεδίου. Τι πάει να πει κάτι τέτοιο. Έχουμε την ηλιοφάνεια. Έχουμε πάρα πολύ καλό αιωλικό δυναμικό. Έχουμε πηγές πόρους ανεξάντλητους. Άρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή πρίκα, ας το πούμε έτσι, την οποία συσσαγωγικά θα εκμεταλλευτούμε κατάλληλα με ειδικούς μηχανισμούς, αλλά και με όραμα πάνω σε αυτό που κάνουμε, μπορούμε να πετύχουμε. Καταρχήν, ανοίγουμε θέσεις εργασίας. Πάρα πολύ βασικό μέσω τέτοιου προγράμματος. Ευνοείται η οικονομία του τόπου μας. Χρήματα τα οποία είναι από τους Έλληνες και μένουν σε εμάς. Βεβαίως. Και αυτός είναι ο πότερος στόχος. Κινητήριος δύναμη ανάπτυξης. Σαφώς. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και η Ελλάδα πρέπει σε αυτό να είναι πρωταγωνίστρια, να πρωταγωνιστήσει. Τώρα, για να μείνουμε στην εταιρεία σας, θα ήθελα να μας πείτε άλλες δραστηριότητες της εταιρείας την τρέχουσα περίοδο. Την τρέχουσα περίοδο, ο Όμιλος Μπίμπα Σαββέ, σκοπός του είναι η εξαγορά, η μίσθωση πολύ μεγάλων εκτάσεων, άνω των 15.000 στρεμμάτων, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενεργειακών κέντρων. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει παράλληλα με το συγκεκριμένο project, δηλαδή ασφαλώς, αυτή η διαδικασία ασφαλώς, εξελίσσεται. Εσείς εν μέσω κρίσης τώρα δεν έχετε βιώσει δυσκολίες στο να προχωρήσετε τα project σας και τις επενδύσεις σας? Καθόλου. Μπορώ να πω ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσο ξύμωρο για να ακούγεται, ο Όμιλος Μπίμπα Σαββέ έχει μια πάρα πολύ υψηλή ανωδική πορεία και μπορώ να πω ότι το ενεργειακό ενδιαφέρον είναι τεράστιο, τόσο και από μικροεπενδυτές αλλά και από μεγαλοεπενδυτές διαφορετικής κλίμακας. Στις διαδικασίες που ακολουθούνται, αντιμετωπίζετε εσείς κάποια προβλήματα σε επίπεδο κράτους, τα οποία να σας κρατούν λίγο πίσω, να σας δυσκολεύουν? Σίγουρα κάποιες δυσκολίες γραφειοκρατικές μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως περισσότεροι όμιλοι, εταιρείες. Όχι, απλώς επειδή κοιτούμε γενικότερα τις επιχειρηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο, και είναι και το θέμα της ρευστότητας, είναι το θέμα της γραφειοκρατίας, επικεντρωνόμαστε σε αυτά και κοιτούμε να δούμε αν πραγματικά έχει υπάρξει μια βελτίωση. Ασφαλώς και έχει υπάρξει βελτίωση, διότι πλέον πιστεύω ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι το ενεργειακό κομμάτι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί και θα αναπτυχθεί και ότι από εκεί πέρα θα βγούμε και από την κρίση. Οπότε πιστεύω πλέον υπάρχει και άλλη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Οι εκτιμήσεις σας για το 2013 σε επίπεδο ομίλου? Θα σας πω. Σε επίπεδο ομίλου είναι πάρα πολύ αισιόδοξες. Τουλάχιστον μόνο και μόνο το επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο έχουμε, αλλά και τις επενδυτικές συμμετοχές, που αυτό είναι το βασικότερο. Και εκτιμώ ότι σίγουρα μέχρι και το 2020, που η ενέργεια θα βρίσκεται οπωσδήποτε στο επίκεντρο, μιας και έχουμε να καλύψουμε και το 20% του στόχου που πρέπει να καλύπτει η χώρα μας από τις αρρώσιμες πηγές ενέργειας, θα είναι πάρα πολύ θετικό. Μάλιστα. Εμείς από την πλευρά μας να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και βεβαίως θα βρισκόμαστε σε επαφή να δούμε πώς προχωράει και το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα, το Ήλιος Ελλάς 2 από την εταιρεία σας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μέρα Ναυτιλίας σήμερα Παρασκευή με τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, με τον οποίο θα δούμε τις εξελίξεις που επηρέασαν τον κλάδο της Ναυτιλίας την περασμένη εβδομάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.